Κύριε Πρόεδρε, ένα άλλο θέμα προημερησία, θα πρώτο πω τώρα. Ναι. Μερικού μήνε έγινε στα κάτω βέσμενα μία εξμεντόστρωση των δρόμων. Χωρίς να γνωρίζει το τοπικό συμβούλιο τίποτα. Αυτό λοιπόν σε μία έρευνα που κάνουμε πώς έγινε ο δρόμος αυτός και πώς έπεσε, οι υπεύθυνοι δεν γνωρίζουν σχεδόν κανένα τίποτα. Τέλος πάντων το θεωρήσαμε ως αρχικές γεγονός ότι δεν ειδοποιηθήκαμε. Πριν 2-3 μέρες περίπου, συμμετοστρώθηκαν επίσης δύο δρόμοι. Και θα ήθελα από τους υπεύθυνους να μάθω το εξής. Το πρώτο, από ποια έργο έγινε αυτή η συμμετόσχηση των δρόμων, δύο δρόμων. Με ποια απόφαση έγινε οι επιλογές των θέσεων. Εάν τηρούν οι προδιαγραφές, ο δρόμος αυτός να είναι όπως οφείλει να είναι το πάχος του δρόμου. Και γιατί δεν ρωτήθηκε το Τοπικό Συμβούλιο τη στιγμή που υπάρχουν θέσεις εντός σχεδίου που είναι απαραίτητες να γίνουν ή στα βέρβαινα ή στα κάτω βέρβαινα συμμετοστρώσεις και έγιναν εκτός σχεδίου οι συμμετοστρώσεις αυτές. Και επιπλέον οι συμμετοστρώσεις αυτές που έγιναν, αν περάσει κάποιος να δει, δεν καθαρίστηκαν δρόμοι σωστά, μπορούσε να γίνει και επέκταση του δρόμου αυτού, γιατί είχαμε μιλήσει με τους κατοίκους, αν κάποτε συμμετοστρωθεί, να μεγαλώσει λίγο ο δρόμος αυτός, να γίνει πιο σωστός. Ευχαριστώ πολύ. Απάντησα του συνολέως. Λογικά να απαντήσω δήμαρχος. Δεν ξέρω να απαντήσω έτσι πολλά πράγματα. Επέκταση στον δρόμο δεν γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Γίνεται στον υφιστάμενο δρόμο. Το είχαμε συζητήσει όπως και ο πρόεδρος την προηγούμενη φορά. Έγινε επιλογή, είχαν γίνει κάποια αιτήματα, ο κατοίκος και επιλέξαμε δεν θεωρούν ότι είναι σκόπιμο να λυθεί κάποια από εμάς από το Κοινωνικό Συμβούλιο, όπως άλλωστε έχει γίνει και σε άλλα σημεία, δεν είναι μόνο στο σημείο στη συγκεκριμένη κοινότητα. Δεν έχω προσθέσει κάτι άλλο εδώ. Ωραία. Ένα σπίτι σε ό,τι είπα, ο Μέση και η Κατσίκη. Αυτή είναι η απάντηση. Ευχαριστούμε πολύ. Κάνουμε 10. Δεν κάνουμε. Αυτό δεν είναι συντήρηση, αυτό είναι συντήρηση δρόμων, δεν είναι συντήρηση. Όπως γίνεται γενικότερα που κάνουμε συντήρηση σε αγροτικούς δρόμους και με κάποιες επεκτάσεις στην προσώση. Για την καλύτερη πρόσβαση. Δεν είναι η πρώτη φορά, αν φαντάζομαι, στη χρονιά πρόεδρος, φαντάζομαι δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο. Εγώ ρωτάω για το συγκεκριμένο να απαντήσετε. Το, αν γίνεται άλλες φορές. Δεν είναι και οι κομμάτια. Είναι δύο κομμάτια, τα ξέρουμε, οι υπεύθυνοι τα φτιάξαν. Το γιατί δεν ρωτήθηκε η Δημοτική το Τοπικό Συμβούλιο, εντάξει, είναι ένα θέμα το οποίο το ξεπερνάτε αυτό. Αλλά το αν θέλουν οι προδιαγραφές αυτές, έχετε όμως υποχρέωση να μας απαντήσετε. Είναι προδιαγραφές, δεν καταλαβαίνω. Είναι επέκταση να γίνει. Όχι, αν ο δρόμος αυτός, η τσιμεντόστηση που έχει του δρόμου, γιατί δεν είναι επέκταση, είναι τσιμεντόστηση δρόμου. Αυτό εδώ. Αν θέλουν οι προδιαγραφές, αν είναι το πάχος του τσιμέντου σωστό, αυτό είναι 15 πόντους που πρέπει, 15-20 πόντους πρέπει να γίνεται. Από τον πρόεδρο δεν γίνεται καμία τσιμεντόστηση. Από 8-10 πόντους συνήθως και ανάλογα με το κύμα που διέρχονται από το σημείο. Ευχαριστούμε πολύ.